στο τον απόκοτο. Παραμένει το 0-0, πανάει η μπάλα από όλους. Και να λοιπόν που γίνεται το 1-0 από τον Αστέρα Μαρκόπουλου. Προηγείται στο σκορ με αυτή, για την ομάδα του Αστέρα Μαρκόπουλου. 0-1. Νωρίς κιόλας στο παιχνίδι. Στο ξεκίνημα με σκόρερ τον Δημητρακόπουλο. Και με γρήγορες αντιπιθέσεις, με τον γρήγορο Σκουτέλη μπροστά, κατάφερε πάντως να ρίξει το σκορ. Να λοιπόν από κοντά το γίνεται με την παλιά αυτή που έγινε το 1-1. Από πολύ κοντά ο Άλεξ Παπαδόπουλος εκτέλεσε από την παλιά που το έκανε ο Χωριανόπουλος. 1-1 λοιπόν. Φέρνει το μάτς στα ίσια η Γίνων Γιούρμπα και εκτελέσει. Θα γίνει και μια προσπίση. Εκτελεί την μπάλα και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα από αυτό το εντυπωσιακό χτύπημα φάουλ. Να λοιπόν που παίρνει και πάλι προβάδισμα η ομάδα του Αστέρα Μαρκόπουλου με ένα μακρινό χτύπημα φάουλ. Γρήγορα γίνεται και πάλι σέντρα μέσα στην περιοχή και πιάνει εκεί τη φαλιά και καταφέρνει να σκοράρει ο Χωριανόπουλος. Ισοφαρίζει σε 2-2 για την ομάδα της Γίνων Γιούρμπα με το ομάδα της Γίνων Γιούρμπα που πιέζει. Ο Χουζούρης θυμάται να το εκτελέσει αρκετός κόσμος μέσα στην περιοχή. Τρεις παίκτες στο τείχος εκεί για την ομάδα του Αστέρα Μαρκόπουλου. Χουζούρης εκτελεί το φαουλ. Συρτά η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στα δίχτυα λοιπόν. Να λοιπόν που γίνεται το σκορ το 2-3 για την ομάδα της Γίνων Γιούρμπα. Η μπάλα πέρασε από όλους και κατάφερε να σκοράρει και η ομάδα της Γίνων Γιούρμπα που κάνει σε αυτή τη φάση το 2-3. Με τον Χίσο που κατάφερε εκεί να σκοράρει, να πλασάρει.